mother stays out, I'll be back in kindergarten. Started out as a prank, but then got way out of hand. See, now the whole town's shouting, hey, what's with Andy? I'm the best, I'm the greatest, joke on the mind. What's with Andy? What's with Andy? I'm a trick playing gangster and artist. Everybody's what's with Andy? What's with Andy? Andy! 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 Σίγουρα αναρωτιέστε γιατί με περιφέρουν πάνω στη σκηνή αυτά τα υπερκινητικά νήπια. Η ζωή παίζει παράξενα παιχνίδια. Η παράσταση αρχίζει. Προσοχή, μαθητές! Ο επιθεωρητής Πρατ θα έρθει σήμερα στο σχολείο μας για την ετήσια επιθεώρηση και τη σχολική χρηματοδότηση. Γι' αυτό σας στέλνω όλους φρόνιμους, γιατί διαφορετικά θα σας λιώσω! Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά! Θέλω να τους δείξω ότι το σχολείο είναι το τέλειο! Τι! Πώς μου ξέφυγε μια τέτοια είδηση! Για κάτι τέτοια στιγμές ζω εγώ! Ντάνι! Ναι! Οι συνθήκες είναι ιδανικές, αλλά χρειάζομαι χρόνο. Δεν μπορώ να σκαρώσω μια τέτοια φάρσα χωρίς προετοιμασία. Μη μου πεις, έχεις το τέλειο σχέδιο. Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να αποβληθώ από το σχολείο, να πάω σπίτι να εφοδιαστώ, να γυρίσω και να οργανώσω όλη τη φάση. Είναι εύκολο να αποβληθείς από το σχολείο. Απλά γίνει άταχτος και ενοχλητικός. Είσαι καλός αυτό. Το βραβείο για το πιο ενοχλητικό παιδί στον πλανήτη απονέμεται στον Άντι Λάρις. Έρχεται ο κύριος Χάτσινγκς! Ώρα για δράση! Ο χρόνος μας πιέζει! Δεν θα μου τη φέρει σήμερα ο Άντι! Δεν θα μου τη φέρει σήμερα ο Άντι! Δεν θα μου τη φέρει σήμερα ο Άντι! Θα τα καταφέρεις, Χάτσινγκς! Θα τα καταφέρεις! Αχ! Άντι! Αχ, να πάρει! Με πιάσατε! Είναι φανερό! Με πιάσατε στα πράσα! Τώρα, μάλλον θα πρέπει να με αποβάλλετε! Άντι! Είσαι σπουδαίος! Σπουδαίος καλλιτέχνης! Ω, ναι! Τι! Α! Χειρίζεσαι έξοχα την κυμωλία και τον πίνακα! Σας άρεσε? Πάρα πολύ! Μόνο αν ήμουν στη θέση σου θα προχωρούσα κι άλλο! Πίεσε τον εαυτό σου! Πρέπει να υπερβάλλεις! Δώσ' τα όλα! Ώστε θέλει πόλεμο. Είσαι ο καλύτερος. Δίκιο έχουνε. Εντάξει, περνάμε στο σχέδιο Β. Η επιτυχία είναι εγγυημένη. Προπονούσα αυτό το φίδι για μήνες. Τώρα θα δούμε αν η προπόνηση άξιζε τα λεφτά της. Κάνε με περήφανο, αγόρι μου, επίθεση, έλα. Τι είναι αυτό? Ένα νερόφιδο! Πλάκα έχει! Ευχαριστώ που το έφερες, Άντι. Θα ταιριάζει υπέροχα στο ενιδρίο μας, βέβαια. Δεν μου αφήνει άλλη επιλογή. Πάμε στο σχέδιο Γ. Ελπίζω μόνο να μην φτάσουμε μέχρι το σχέδιο Ω. Χάπια αίματος εγγυημένα να προκαλέσουν λιποθυμία και με το... Τώρα χρειαζόμαστε έναν καύγα. Ορίστε! Τα παρφέ σοκολάτα είναι τα καλύτερα παγωτά στον κόσμο! Νομίζεις! Η καραμέλα με μπισκοτάκια είναι το καλύτερο παγωτό στον κόσμο! Αυτό είναι! Φτάνει πια! Ετοιμάσου για καυγά! Άντι! Δεν μπορείς να παλέψεις! Το απαγορεύει ο κανονισμός! Ο κύριος Χάτσινγκς θα σε αποβάλει σίγουρα! Αστόχησες, μεγάλε! Καλαπέ! Θα χαρώ πολύ να σου μάθω πως χάνουνε με αξιοπρέπεια. Δύο στα δύο, άψογος. Λυπάμαι, κύριε καθηγητά. Δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Θα πρέπει να πληρώσω το χρέος μου στην κοινωνία και να αποβληθώ. Όχι. Σε ευχαριστώ για την επίδειξη στην πτώση στερεών αντικειμένων. Έτσι λοιπόν περνάμε στο μάθημα φυσικής και τον Ισάκ Νεύτωνα για τον νόμο της βαρύτητας. Δηλαδή δεν θα με αποβάλλετε? Όχι, Άντι παιδί μου, όχι καθόλου, εδώ θα μείνεις. Όχι, πρέπει να με αποβάλλετε! Έκανα τρία παραπτώματα, κορόιδεψα έναν δάσκαλο, έδωσα σε κίνδυνο έναν υπεράσπιστο φίδι και άρχισα καυγά! Πρέπει να αποβληθώ αμέσως και γρήγορα! Τι σοι τρελοκομείο είναι αυτό, ε! Κάποιος δεν μπορεί να αποβληθεί από την τάξη του όταν κάνει αταξίες! Τι στο καλό! Αχ! Συμβαίνει εδώ! Αχ! Άντι Λάρκιν!
Αν είναι να φέρεσαι σαν ήπιο, θα σε αντιμετωπίσω σαν ήπιο. Θα σε στείλω λοιπόν... Σπίτι μου. Στον νηπιαγωγείο. Στον νηπιαγωγείο. Ναι, θα ζωγραφίσεις, θα παίζεις με τουβλάκια και θα κάνεις το τρενάκι. Μα έχω να πάω στον νηπιαγωγείο από τότε που ήμουν στον νηπιαγωγείο. Ίσως να μάθεις κάτι αυτή τη φορά, έτσι. Κύριε, αυτή η τιμωρία είναι κάπως... Ναι, θέλω να είναι ανάμεσα στα πόδια μου όταν θα έρθει ο επιθεωρητής. Έλα, Λάρκιν, πάμε στον νηπιαγωγείο. Μέχρι στιγμής όλα πάνε στραβά. Το νηπιαγωγείο δεν ήταν μέσα στα σχέδιά μου, βέβαια. Ποιος είναι ο καλύτερος επιθεωρητής? Μα ποιος άλλος, ο κύριος Πρατ. Πολύ σωστά, ο κύριος Πρατ. Γεια σας, κύριε Ντερόζα. Ετοιμάζουμε μια υποδοχή για τον επιθεωρητή Πρατ. Υπέροχα! Γιατί να μην μοιάζεις εσύ της αδελφής σου? Η εγχείρηση κοστίζει ακριβά. Κάτι τέτοια σχόλια είναι ο λόγος που σε στέλνω στον νηπιαγωγείο. Τζέιν, γιατί είναι τόσο γελίος ο αδελφός σου? Πράγματι, αν ήμουν στη θέση σου θα είχα πεθάνει από την ντροπή μου. Κυρία Πρίγκλε, ο Αντιλάρκιν θα μπει στην τάξη σας. Δεν ξέρει να φέρεται ανάλογα με την ηλικία του. Γι' αυτό σκέφτηκα να τον φέρω στον νηπιαγωγείο. Κρατήστε τον εδώ όλη τη μέρα. Καλή διασκέδαση, λοιπόν. Λοιπόν, παιδάκια, έχουμε έναν καινούριο φίλο σήμερα στο σχολείο. Πείτε γεια στον Άντι. Γεια σου, Άντι. Έλα, Άντι, είναι ώρα να πούμε ένα παραμύθι. Στο πάτωμα, σε παρακαλώ, Άντι. Ωραία. Παγιδεύτηκα εδώ με τα νήπια, ενώ έπρεπε να είμαι σπίτι μου και να ετοιμάζω τη φάρσα. Μια φορά και έναν καιρό, ήταν μια γατούλα που την έλεγαν ψιψινούλα νιάου νιάου. Αχ, θα κάνω είμαι το... Τι συμβαίνει, Άντι? Θέλεις να μας διαβάσεις εσύ? Όχι, ευχαριστώ. Βασικά, νομίζω πως είναι σπουδαία ιδέα. Η ψιψινούλα νιάου νιάου είδε την κυρία Χελώνα και είπε: «Γεια σου, Χελώνα, ωραία μέρα σήμερα, τι γίνεται?» Δεν κάνει τη σωστή φωνή. Δεν το καταλαβαίνω. Βρωμάει. Έλα να παίξουμε, έλα να χορέψουμε, έλα να τραγουδήσουμε. Είναι τεράστιος. Δεν είναι παιδί. Με πατάει. Κάθετε στη θέση μου. Θέλω πιπί. Ελάτε, παιδιά, θα τον στεναχωρήσετε. Κοιτάξτε, πόσο λυπημένος είναι. Θέλετε να ζωγραφίσουμε? Φορέστε τις ποδιές σας, εγώ θα σας βάλω μουσικούλα. Κοιτάξτε με, κάθομαι εδώ και παίζω μήλα με κάτι πιτσιρίκια που μόλις έμαθαν να κάνουν μόνα τους πιπί. Αχ, παρετούμε! Δεν το πιστεύω ότι θα χάσω μια ιδανική ευκαιρία για μια εγγυημένη και πρώτης τάξεως φάρσα. Αχ! Είμαι στο τέλος του κόσμου και δεν μπορώ να σωθώ. Oh, yeah. Τα πιτσιρίκια βαριέμαι και δεν μπορώ άλλο πια. Με το ζόρι κρατιέμαι να μην τους δώσω καμιά. Η ζωή μου έχει αλλάξει με τους σπόρους αυτούς και εσύ κάθεσαι αδιάφορη, φωνάζω δεν ακούς. Είμαι στο τέλος του κόσμου και δεν μπορώ να σωθώ. Oh yeah. Στην πάντα μιξιάρικα. Προσέξτε, μην πέστε και λερωθείτε πάλι μιξιάρικα. Κλάψτε, κλάψτε. Μας το κάνει αυτό κάθε μέρα. Hey,
Πρόσεχε τι κάνεις. Είσαι καινούριος έτσι. Άρα είσαι κεφάλας για νήπιο. Τι είσαι, άνθρωπος ελέφαντας είσαι? Εννοείς αν υποφέρω από νευροελεφαντίαση? Η απάντηση είναι όχι, μικρέ. Ποιος είσαι? Ο χειρότερος εφιάλτης σου. Και αν ξαναπειράξεις τους συμμαθητές σου, θα σε δίνω τόσο άσχημα που θα ξεχάσεις πώς σε λένε. Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Ευχαρίστως να στο δείξω. Άμα, άμα, μαμά, μαμά. Ευχαριστούμε, Άντι. Μας έσωσες. Αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε? Ναι, βέβαια. Άντι, 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 Άντι. Σιγά με το μαλακό. Νηπιαγωγείο. Να πάρει. Είμαι ακόμα στο νηπιαγωγείο. Ο επιθεωρητής Πράτ θα έρθει σε μισή ώρα. Ξυπνήστε, παιδάκια! Τέρμα τον Άνι! Λοιπόν, οι περισσότεροι θα τα παράταγαν σε μια τέτοια φάση. Αλλά όχι εγώ, γιατί πρόκειται να σκεφτώ μια απίθανη ιδέα. Να η ευκαιρία να με βοηθήσετε, μικρή μου θεατρίνη. Πώς μας είπε? Θεατρίνους, δηλαδή ηθοποιούς. Λοιπόν, θα ανεβάσουμε μια παράσταση που θα μείνει στην ιστορία. Μια παράσταση που θα αφήσει η εποχή. Τζέιν, τι κάνεις εδώ? Ελέγχω εσένα. Πέρασε μέσα και να δείξεις τα παιδιά τις φιγούρες σου. Ωραίες οι μαζορέτες. Ξέχνα το, Άντι. Θα πω στον κύριο Ντερόζα τι ετοιμάζεις. Και τι ετοιμάζω? Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη, αλλά ξέρω ότι είναι κακό και δεν γλιτώνεις. Νομίζεις ότι θα καταφέρεις τίποτα? Ναι, καλά. Ποιος θα με σταματήσει? Αυτή εδώ. Αυτά τα πιτσιρίκια. Έφοδος! Τι σημαίνει έφοδος? Πιάστα την! Θα σκοντάψει, πάντα έτσι γίνεται. Ή θα γίνει αυτό. Γιατί το κάνετε αυτό? Πού με πάτε, διαβολό? Διαβολάκια! Η Τζένιφερ Λάρκιν είναι διαμάντη. Πάντα έχει χρόνο για να παίξει με τα παιδιά. Ας είσαι δυο, φυλάτε την! Μάλιστα! Μείνετε ήσυχος! Αν φέρει αντιρρήσεις, μπορείτε να την καργαλήσετε βία και χωρίς έλεος! Ντάνι, Ντάνι! Εντάξει, ελήφθη! Κοιτάξτε, κύριε Χάτσκινς! Ο κομίτης του Χάλεϊ περνάει απρόσμενα πάνω από το σχολείο μας! Τι? Πού? Πού? Θα φέρω την κάμερα! Έχουμε και λέμε έναν ενισχυτή 500 βατ, 8 ζευγάρια κλακέτες νούμερο 36, ένα κουτί τάλκ, 50 κιλά φυλό, ένα μαστίγιο, 2 ξυλοποδαρά, 3 κιλά απογιάμια, ντουντούκα, 2 τενεκέδες και ένα μεγάλο δοχείο με βαζελίνη. Πανεύκολο. Νόμιζα ότι θα μου ζήταγες κάτι δύσκολο. Τα λέμε σε 10 λεπτά. Άκουστε, ήρθε η μεγάλη στιγμή. Η αποστολή μας είναι επικίνδυνη. Κάποιοι από εσάς ίσως δεν γυρίσουν ζωντανοί. Είστε μαζί μου, λέγεται. Ναι! Ακολουθήστε με! Πάμε από την αρχή με πάθος. Όλοι στο σχολείο αγαπούν τον κύριο Πρόεδρο. Ας ξεφορτωθούμε το πρόβλημα. Κυρία Γουίλμερ, κυρία Γουίλμερ, το είπαν στις ειδήσεις. Όλα τα μέλη της κρατικής χοροδίας έπαθαν κρυολόγημα. Χρειάζονται μια χοροδία για να τραγουδήσει στα εγγένεια του καινούργιου μεγάλου γρήγορα. Πάρτε μηχόντο στο αεροπλάνο. Πάω αμέσως. Χαίρετε, κύριε Πρατ. Πώς είστε, κύριε Πρατ? Καλωσορίσατε, κύριε Πρατ. Άναψε το μονοβολέα, σήκωσε την αυλαία, μη σκάλιζε τη μύτη σου. Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Τίποτα δεν μας σταματάει τώρα. Τίποτα. Συνέτερε. Πρέπει να σώσω το σχολείο από τον Ταραξία. Τι θα κάνω τώρα? Χαίρετε, κύριε Πρατ. Καλωσορίσατε στο σχολείο μας. Νομίζω πως θα ενθουσιαστείτε με αυτά που θα δείτε εδώ. Τα λόγια είναι φτώχεια. Δείξε μου. Ετοιμάσαμε μια ξεχωριστή υποδοχή για σας. Να τη δω.
Εντάξει, ξέρω πως έχετε χύσει τόνους υδρότα και έχετε δουλέψει πολύ σκληρά για σχεδόν 20 λεπτά. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να ανεβείτε στη σκηνή και να τα δώσετε όλα. Έτοιμοι! Στηρίζεις τις ελπίδες σου σε ένα τσούρμο πιτσιρίκια που μόλις έμαθαν πως να μετράνε. Ένα, δύο, πέντε. Αυλαία, σε ένα λεπτό. Την έβαψες, Άντι. Η πρόεδρος του 15 μελού, Τζέι Λάρκιν, έπρεπε να παρουσιάσει την παράσταση, αλλά φαντάζομαι πως είναι απασχολημένη με κάποιο φιλανθρωπικό έργο. Προς τιμήν του καλεσμένου μας κυρίου Πρατ, σας παρουσιάζω το «Στον επιθεωρητή μας με αγάπη». Σταθείτε! Όχι, όχι. Πολύ αργά. Μην περιμένεις να με τουμπάρεις με ένα χαριτωμένο εργάκι. Όχι, κύριε. Γεια σας, παιδιά. Με λένε Άντι, εσάς. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας όπου όλα είναι τέλεια. Οι μαθητές είναι τέλειοι, οι δάσκαλοι είναι τέλειοι, μέχρι και ο διευθυντής είναι τέλειος. Κι όλοι είναι ευτυχισμένοι, να με πιστεύετε. Ρωτήστε αυτά τα παιδιά, θα σας πούνε. Από μικρό και από τρελό. Έχουμε όμορφο σχολείο, μας αρέσει εδώ πολύ. Έχουμε άνετο θρανείο και ευρύ χωρί αυλή. Όλα είναι εδώ εντάξει κι αν το αμφισβητείς, έλα γρήγορα στην τάξη, τώρα έλα να το δεις. Τι παγίδα είναι αυτή, έξω είναι σαν γιορτή. Κι εγώ κάθομαι εδώ κι όλη μέρα μελετώ. Ελάτε, παιδιά! Έχουμε δουλειά! Η γνώση πρέπει να προχωρά! Όλοι λοιπόν συγκεντρωμένοι να γίνουμε νέοι ολοκληρωμένοι! Αλφα και βήτα, θέλω μια πίτα! Με τέτοιο καιρό, θέλω χορό! Ο Άντι και η Ρίτα μαθαίνουν αλφαβήτα! Μαθαίνω κι εγώ, τώρα είμαι στο ρο! Ρο όπως ρόδι, μα πάτησε ένα βόδι. Βόδι υπάρχει, υπάρχει και το χ. Θέλω ένα ψι, να φτιάξω ένα ταψί. Να η αλφαβήτα, τώρα φέρθει πίτα. Μια στιγμή, ξεχάσατε το κάπα και το πι. Γιατί όλοι έχετε κοπεί. Όχι, όχι. Πουλάκια μου, νομίζατε ότι θα τη βγάλετε καθαρή. Γι' αυτό κι εγώ σας στέλνω όλους στο διευθυντή. Όχι, μη μας το κάνετε αυτό. Αυτός τρώει παιδιά. Γι' αυτό τον βλέπετε χοντρό. Πρέπει να το σταματήσω. Ελάτε λοιπόν, παιδιά! Εγώ είμαι ο αρχηγός σας! Ο διευθυντής αυτού του σχολείου! Ελπίζω να περάσατε καλά σε αυτή την παράσταση! Αλλά τώρα πρέπει να έρθετε στην αγκαλιά μου για να σας διδάξω όλα τα πράγματα που ξέρω! Και να είστε πειθαρχημένοι! Καλή και μορφωμένη! Αυτή ήταν η τελευταία σου φάρσα, Λάρκιν. Κύριε επιθεωρητά... Σίωπη, θα το φροντίσω εγώ προσωπικά. Εδώ είμαστε, όποια και αν είναι η τιμωρία, άξιζε τον κόπο. Φαρσέρ της γης, υποδεχτείτε το καινούριο σας αφέντη. Θα μετανιώσεις την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκες. Ναι, ρε. Έλα να σου πω. Συγχαρητήρια. Ορίστε. Ορίστε. Απίθανη παράσταση. Ήταν τολμηρή, θαραλέα και σκανδαλιστική. Μια μοντέρνα, αποκαλυπτική επανεξέταση του εκπαιδευτικού συστήματος ως μαθητικού εφιάλτη. Τι. Είσαι ιδιοφυΐα. Ναι, πράγματι απίθανη. Εγώ προσωπικά έστειλα τον Άντι στο Ολυμπιακογείο. Κάφτο τερόζο. Ξέρεις, ήθελα να γίνω ηθοποιός. Το έσκασα για το Broadway
αλλά ο πατέρας μου ετσάκωσε. Με φέρε πίσω και με ανάγκασε να γίνω επιθεωρητής. Καλά, αυτό είναι εντελώς παλαβό. Καλύτερα να χαμογελάω τώρα και να κάνω την πάπια. Άντι, θέλω να σου δώσω κάτι. Κανονικά θα έπρεπε να περιμένω μέχρι το τέλος της σχολικής περίοδου και ίσως είναι κάπως άδικο για τους υπόλοιπους μαθητές. Αλλά θέλω να σου απονείμω το μετάλλιο της τιμής για το μαθητή της χρονιάς. Καλά τώρα, δεν περίμενα να κερδίσω αυτό το μετάλλιο. Αλλά καλό είναι και αυτό. Εγώ, μαθητής της χρονιάς, τρέχα γύρευε. Άντι, με το μαλακό.